δεξί μπήκε η νέα χρονιά σε ό,τι αφορά το υδατικό, αφού οι βροχές των τελευταίων ημερών κατάφεραν να γεμίσουν πολλά φράγματα. Πέρσι, η συνολική πληρότητα όλων των φραγμάτων της Κύπρου τέτοια εποχή έφτανε το 40%. Φέτος, αγγίζει το εκπληκτικό 88,3%. Από τις πρώτες κιόλας μέρες του Γενάρη, τα φράγματα που άγγιξαν το 100% σε πληρότητα είναι της Αργάκας, του Πομού, του Ξυλιάτου και του Καλοπαναγιώτη. Είχαμε από πέρσι αρκετές αποθηκευμένες ποσότητες, οπότε με έναν καλό Δεκέμβρη οδήγησε στις αρχές του Γενάρη να έχουμε μεγάλη πληρότητα. Από μέρα σε μέρα αναμένεται να υπερχυλήσει το φράγμα της Καλαβασού και της Γερμασόγειας στην επαρχία Λεμεσού, με τα ποσοστά τους να φτάνουν το 95,9% και 91,5% αντίστοιχα. Όσον αφορά Γερμασόγεια, αναμένουμε εντός της επόμενης εβδομάδας. Είναι μεν ψηλά η στάσμη το ποσοστό, αλλά έχει ακόμα αρκετή ποσότητα που πρέπει να συλλεγεί. Αναμένουμε σήμερα ή μέχρι αύριο το μεσημέρι, ευελπιστούμε ότι ο ασπρόκρεμος θα υπερχυλήσει. Ανάμεσα στα φράγματα που έχουν ξεπεράσει το 90% και οδεύουν προς την υπερχείληση είναι αυτό του Κούρη με 90%, αυτό της Καναβιούς στην επαρχία Πάφου με 91,4% και φυσικά του Ασπρόκρεμου, του δεύτερου μεγαλύτερου φράγματος στον τόπο, επίσης στην Πάφο που αγγίζει το 97,8% πληρότητα, με τον κόσμο να σπέβδει στο σημείο καθημερινά για να πετύχει την στιγμή της υπερχείλησης. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ήδη έχει αρχίσει να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την υπερχείληση του Ασπρόκρεμου με το κλείσιμο δρόμο στην περιοχή, ενώ αυστηρές συστάσεις κάνουν οι αρχές σε δήμους και κοινότητες προς όλους όσους πέφτουν στις συγκεκριμένες περιοχές.